Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε ένα νομοσχέδιο σήμερα, το οποίο λέμε ότι είναι, για να είναι αποτελεσματικό και δίκαιο, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άξονες. Στους οποίους τους άξονες τους ανέλησε ο εισηγητής μας, 7 άξονες βάλαμε, τους έχουν αναπτύξει και άλλοι συνάδελφοι, οπότε εγώ δεν θα μπω στους άξονες αυτούς, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν αυτοί για να έχει μια αποτελεσματικότητα. Εξ αρχής εμείς ως Κίνημα Αλλαγής ψηφίσαμε θετικά επί της αρχής για το νομοσχέδιο και ασκούμε μια αντιπολίτευση ουσιαστική, επικοδομητική, προκειμένου να βοηθήσουμε εκεί που τα πράγματα είναι σωστά. Αλλά θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθώ σε μια τροπολογία. Σε μια τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αφορά, και μείναμε έκπληκτοι, την παροχή υπηρεσιών ταφής μουσουλμάνων, παρακαλώ. Το άρθρο 7. Το οποίο, τι λέει αυτό το άρθρο 7. Κάνει μια πρωτοτυπία και λέει ότι ένα βακουφικό ίδρυμα, δηλαδή μια διαχειριστική επιτροπή, η οποία είναι ένα ίδρυμα φιλανθρωπικό, θρησκευτικό, το οποίο παρέχει μόνο θρησκευτικές υπηρεσίες, θα εξελίσσεται σε μια εμπορική επιχείρηση και θα γίνει με το άρθρο 7 αυτό το ένα γραφείο κηδιών θα γίνει. Δηλαδή, τι λέει το άρθρο 7. Ότι θα μπορεί αυτό τη βαφική επιτροπή να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, μια νεκροθοφόρα, να γίνει ένα γραφείο κηδιών. Μάλιστα έρχεται και το ελληνικό δημόσιο του Υπουργείου, θα βάλει και μια ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία θα ορίσει και την ελάχιστη και την ανώτερη τιμή, με την οποία θα μπορεί να ενταφιάζονται και να τάβονται οι μουσουλμάνοι στα νεκροταφεία. Έλεος. Μα αυτή η κρατική παρεμβατικότητα, ως προς τι, κύριε Υπουργέ, ως προς τι αυτή η κρατική παρεμβατικότητα. Και μάλιστα υπάρχουν και θέματα αθέμητου ανταγωνισμού. Γραφεία κηδιών δεν υπάρχουν στη Θράκη. Γραφεία κηδιών στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Αυτές τα γραφεία κηδεών, την ταφή των μουσουλμάνων, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι μειονοτικοί, δεν τι κάνουμε μέχρι σήμερα. Για ποιο λόγο αναθέτεται, ποια είναι η σκοπιμότητα, η πολιτική, ούτως ώστε σε ένα βακούφι να δοθεί σε φίσκους, να γίνει δηλαδή επιχειρηματίας αυτό το ευγενές ίδρυμα θρησκευτικό. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Σίγουρα υπάρχει κάποια πολιτική σκοπιμότητα και θα ήθελαμε τον Υπουργό Παιδείας να απαντήσει τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ευκαιρία τώρα, επειδή μιλάμε για αυτή την τροπολογία και βλέπουμε μια παραμετικότητα την οποία θα την καταψηφίσουμε ως Κίνημα Αλλαγής, να ξέρετε, και ιδίως το άρθρο 7 εξ ολοκλήρου, λόγω της παρέμβασης, θα ήθελα να πω λίγο και στο περίφημο νόμο περί βακουφίων, το οποίο ψηφίστηκε το 2007 επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, την χάνει τότε να ήμουν και εγώ βουλευτής εκεί, και πέρασαν 13 χρόνια και ακόμα να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός και να διεξαχτούν ελεύθερες εκλογές ως προς τις διαχειριστικές επιτροπές των βακουφίων. Γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος είναι ο λόγος που δεν εφαρμόζεται ένας νόμος? Και μάλιστα θέλω να σας υπενθυμίσω πάλι, για να δείτε την κρατική παρεμβατικότητα εις την θρησκεία. Πάλι επί κυβερνήσεώς σας, ορθώς τότε το 2007, νόμος 35-54, είχαν σβήσει 5 εκατομμύρια οφειλές της βακουφικής περιουσίας προς το ελληνικό δημόσιο. Είχαν συσσωρευτεί δηλαδή 5 εκατομμύρια ευρώ οφειλές, τα οποία με μια γενναία, μπορώ να πω, του τότε κύριου Αλαγοσκούφη, νομοθετική πράξη, νόμο, με το άρθρο 7 δόθηκε η δυνατότητα να διαγραφούν όλα τα χρέη. Τι έγινε όμως? Παρόλο που ο νόμος στο άρθρο 7 προέβλεπε ότι μαζί με την κύρια οφειλή θα διαγραφούν και τα προστήματα και οι πιθανές ποινές, δηλαδή τα παρεπόμενα, έρχεται το δημόσιο και κρατάει μια ψίγουλα, ένα προστηματάκι εκεί, το οποίο μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια πάλι συσσωρεύτηκε και σήμερα πάλι το χρέος των βακουφίων είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και οι διορισμένες διαχειριστικές επιτροπές σήμερα, αυτή τη στιγμή, σας έχουν στείλει επανετές επιστολές και σας ζητάει να φέρετε νομοθετική ρύθμιση, να εφαρμοστεί ο νόμος του άρθρου 7 του τότε, του 2007, και να διαγραφούν οριστικά τα χρέη, γιατί πρόκειται για ένα ίδρυμα θρησκευτικό, έρχεστε εσείς σήμερα και προσπαθείτε αυτό το ίδρυμα το κάνετε γραφείο τελετών. Γραφείο τελετών.
παραβιάζοντας κάθε αρχή αθέμητου ανταγωνισμού, αναμειγνύοντας σε μια υπόθεση που δεν αφορά τη Βαλτική Περισσία. Και πείτε μου τέλος πάντων, υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα δημόσιος φορέας, οποιοδήποτε φορέας που να τελεί και καθήκοντα γραφείου τελετών? Δηλαδή υπάρχει σήμερα κάποιος φορέας δημόσιος ή ίδρυμα τέλος πάντων, το οποίο να είναι και γραφείο τελετών? Σαφώς εδώ πέρα προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια κατάσταση που δεν ξέρω πού στοχεύει στο τέλος. Σε αυτό το λόγο, κύριε Υπουργέ, εγώ με την ευκαιρία αυτή της τροπολογίας κάνω μια τελευταία έκκληση και θέλω να κλείσω εδώ πέρα. Και στη Διακομματική Επιτροπή συζητούνται διάφορα θέματα. Και αυτά τα θεσμικά είναι αυτά τα βακούφια που συζητάμε. Καλό από εδώ, από το βήμα ξανά, να δοθεί μια λύση στην εφαρμογή αυτού του νόμου, σύμφωνα βέβαια πάντα, κατόπιν διαλόγου με την ίδια τη μειονότητα. Έτσι όπως εκφραστεί από τους συλλόγους τους, από τους συλλόγους επιστημόνων μειονότητες, από τους θεολόγους τους, από την ίδια τη Διακριστική Επιτροπή, από όλους. Να δοθεί μια σύνομη λύση, να διαγραφούν αυτά τα χρέη και να αφήσετε τις τελετές να τις κάνουν τα γραφεία τελετών στην Κομωτινή ή παντού στην Ελλάδα, όπως πρέπει να τις κάνουν και τις κάνουν πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε, για τον χρόνο. Συνεχίζουμε με την κυρία Σουλτάνα Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.